Όλα αλλάζουν από την 1η Ιουλίου για εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους, αλλά και για τους ιδιοκτήτες καταστημάτων, χώρων εστίασης και ψυχαγωγίας. Όλοι οι χώροι κλειστοί αλλά και υπαίθριοι χωρίζονται σε χώρους είτε μόνο για εμβολιασμένους ή μεικτούς. Όχι απλώς δεν διχάζουμε την κοινωνία, αλλά αντιθέτως φροντίζουμε για την κοινωνική συνοχή και τη δημόσια υγεία. Θα είναι επιλογή του ιδίου του ιδιοκτήτη επιχειρηματία αν θα καταστήσει τον χώρο αμυγή ή μεικτό. Στα εστιατόρια, τα καφέ, τους κινηματογράφους και τα θέατρα, η πληρότητα θα αγγίζει το 85% στους χώρους μόνο για εμβολιασμένους αλλά και νοσήσαντες. Χωρίς μάσκα στα εστιατόρια και τα καφέ, με μάσκα στα θέατρα και τα σινεμά. Στους μεικτούς χώρους, ωστόσο, η είσοδος θα επιτρέπεται μόνο με αρνητικό τεστ υποχρεωτικά, ενώ η πληρότητα θα αγγίζει το 50%. Και στους ανεμβολίαστους, η μάσκα για θέατρα και σινεμά είναι υποχρεωτική. Σε όσους τυχόν επιχειρηματίες θα θελήσουν να μας πούν ότι αυτά τα όρια είναι χαμηλά ή δύσκολα στην εφαρμογή, η απάντηση είναι μόνο μία. Όλοι μαζί πείθουμε τους συμπολίτες μας, κάνουμε το εμβόλιο και τα αφήνουμε όλα αυτά πίσω μας. Μας βάζει σε ένα ρόλο αστιφύλακα ή επόπτια. Αλλά το βασικότερο όλων είναι ότι δίνεται μία διέξοδο σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν διέθεταν εσωτερικούς φόρους και παρέμειναν κλειστοί. Στις συναυλίες, οι οποίες αρχίζουν από την 1η Ιουλίου, οι εμβολιασμένοι δεν θα φορούν μάσκα και η πληρότητα θα φτάνει το 85%. Οι ανεμβολίαστοι πρέπει να φορούν μάσκα, με την πληρότητα να διαφέρει από το 65% έως το 75%. 1η και 15 Ιουλίου ανοίγουν μπουζούκια για κλαμπ σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρους αντίστοιχα. Η πληρότητα για τους εμβολιασμένους θα είναι στο 60% χωρίς μάσκες, ενώ στο 25% και με υποχρεωτικό rapid test για τους μη εμβολιασμένους. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Δηλαδή, θεωρώ ότι δεν μπορούν να μας πετάξουν εμάς στις επιχειρήσεις της εστίασης στον εσωτερικό χώρο το μπαλάκι του ελέγχου. Τα ανοιχτά και κλειστά γήπεδα θα είναι έτοιμα να υποδεχθούν μόνο εμβολιασμένους φιλάθλους από τις 15 Ιουλίου με χρήση υποχρεωτικής μάσκας και τους ανήλικους με δήλωση self-test γονέων.